Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Πεταράδες, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Creo que bien. ¿Y tú? También. También, bien. Λοιπόn, contento, Javier. Contento. Feliz, carúmeno. Más o menos. Poco españoles. Λοιπόν, Javier Umbides, παιδιά. Είναι το σωστό. Javier Umbides, έτσι δεν είναι, Javier. Ναι, είναι έτσι, Javier Umbides, ναι. Άρα δεν είναι ούτε Javier, ούτε Umbides. Ούτε Umbides. Όχι. No. Ωραία, έπρεπε να σταματήσει την μπάλα για το μάθημα. Για να το μάθουμε. 11 χρόνια. Μετά από 11 χρόνια, εντάξει, το μάθουμε λίγο καλύτερα. 11 χρόνια στην Ελλάδα είναι μισή ζωή. Βασικά μπορεί να πει κανείς ότι είναι και επαγγελματικά, δηλαδή ποδοσφαιρικά, είναι σχεδόν όλη σου ναι, η καριέρα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Εγώ, ναι. Πρώτο παιχνίδι που είχα παίξει επαγγελματικό, ήμουνα 17 χρονών. Και τώρα ταξιδέψα με 39, δηλαδή μετά ναι. από 22 χρόνια. Ναι. Και 11 χρόνια το πέρασα εδώ. Τη μισή σου. Τη μισή σου καριέρα. Μισή. Ναι. Είναι η κλασική ερώτηση που κάνουμε σε αυτές τις περιστάσεις. Όταν ήρθες στην Ελλάδα, ναι. έλεγες θα κάτσω εδώ τώρα 11 χρόνια. 12 όχι, χρόνια. Όχι. Όχι. Δεν έκατσε όμως συνεχόμενα, πήγε και η Τουρκία. Πήγε και η Τουρκία, αλλά εντάξει, είναι, το ξεχάσουμε αυτό. Γιατί επειδή υπάρχει κόντρα Ελλάδα του Αγίου. Όχι, εντάξει. Μάλλον δεν πέρασε καλά, μάλλον. Όχι, για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Θα μας πεις μετά, ναι. Αν κάποιος μου έλεγε την ώρα που ήρθα εδώ στην Ελλάδα ότι θα είχα παίξει 11 χρόνια και πρέπει να υπογράψει ένα χαρτί για να γίνει αυτό, θα το είχα κάνει. Α, ναι. Δεν το ήξερα εγώ. Το λέω αυτά γιατί δεν ήξερα ότι θα έμεινα 11 χρόνια εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ ήρθα στον Ολυμπιακό Πόλο για ένα χρόνο μόνο στην ομάδα, ναι. για μια χρονιά και μετά εντάξει, η ομάδα πήγαινε καλά και αυτά, ανανέωσαμε το συμβόλαιο, ναι. παίξαμε Super League, η ομάδα πήγαινε ναι. πολύ καλά, εντάξει, μετά έχει γίνει όλα αυτά ναι. και πήγαινε εγώ στον Άρη. Ναι. Στον Άρη ένα χρόνο. Ναι, αλλά σήμερα το λέω ότι εκεί την ημέρα αν κάποιος μου έλεγε κοίτα, θα κάνεις αυτή την καρέρα, ναι. και πρέπει να υπογράψεις τώρα ναι. ότι θα γίνει αυτό, θα ναι. το είχα κάνει. Θα το είχες κάνει. Ναι, δεν τον ήξερα. Ναι. Άρα σημαίνει ότι πέρασες ωραία. Η αναμνήση σου ναι. μέχρι στιγμής είναι πολύ ωραία. Ναι, είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένο. Ναι. Νιώθεις λίγο Έλληνας, έτσι, στις συνήθειες, έχεις αποκτήσει συνήθειες. Ναι, σίγουρα. Και σίγουρα. Η συνήθεια που δεν θα έκανες ποτέ αν ζούσες όλη τη ζωή στην Αργεντινή και την κόλλησες εδώ εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, τι ελληνικό κάνεις που δεν έκανες πριν. Πίνεις φραπέ, ας πούμε. Τώρα, ναι, στην αρχή όταν ήρθα. Ήταν φραπέ γλυκό με πολύ γάλα. Μπακλαβάς είναι αυτό ρε. Εντάξει, αλλά ήταν ο μόνος που ήξερα να πω. Γι' αυτό έλεγα φραπέ γλυκό με πολύ γάλα. Καφέ κον λέτσε εδώ, δεν καταλαβαίνω. Καφέ κον λέτσε. Ναι, ναι. Εντάξει, και μετά σιγά σιγά έμαθα κάποια πράγματα αυτά και μετά τώρα είναι Φρέντος Πέρσιο μέτριο μαύρη. Χρωστάς τον ερχομό σου εδώ, την έλευσή σου στην Ελλάδα, στον κύριο Γιαννόπουλο, αν θυμάμαι καλά. Ο ποιον, που μου έφερε εδώ στην Ελλάδα, ο Τάκη Γιαννόπουλος. Τάκη Γιαννόπουλος, έτσι. Αυτός ευρικέ. Ναι, αυτός... Πώς έγινε όλο αυτό, πώς θυμάσαι τι... Εγώ ήμουνα All Boys, ναι. ήμουνα Βίτα, η ομάδα Βίτα εκεί. Έχει τελειώσει η χρονιά και ένας μάνατζερ μου έφερε μια προτασία από τον Ολυμπιακό Πόλο και μου λέει είναι ένας άνθρωπος εδώ και αυτά, εντάξει, οκ. Όταν άκουσε Ολυμπιακό Βόλου, ήξερες που ερχόσουν, τι είναι ο Βόλος, τι είναι... Δεν ήξερα τίποτα. Μου είπαν ότι ήταν μια ομάδα από την Ελλάδα, αλλά δεν ήξερα τίποτα. Και μου είπαν, εντάξει, θα κάνουμε μια ραντεβού με ένα άνθρωπο που έχει ήρθει από εκεί, ναι. από την ομάδα και αυτά. Μέσα στην εβδομάδα τέλειωσε πρωτάτημα, ένα Σάββατο. Ναι. Και Δευτέρα Τρίτη είχαμε κάνει ραντεβού με τον Τάκη Γιαννόπουλο. Ναι. Μου είπε ότι με έχει δει τα τελευταία 2-3 παιχνίδια εκεί. Οκ, εντάξει. Μου λέει θα πάει σε αυτή την ομάδα. Μου έδειξε φωτογραφίες, η πόλη και όλα. Σου έδειξε εκεί τα τσιπουράκια και το λιμάνι. Εντάξει, για μένα ήταν πολύ ωραίο όλα αυτά. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχα αυτή την ευκαιρία για να φεύγω από την πατρίδα μου. Από την πατρίδα σου. Και αν δεν κάνω λάθος, εκεί που γεννήθηκες δεν έχει θάλασσα, έτσι δεν είναι. Όχι. Είναι στο κέντρο της Αργεντινής. Εγώ γεννήθηκα Σαντιάγο del Estero. Ναι, del Estero. Και εντάξει, μετά τώρα μένω Buenos Aires. Αλλά έτσι είναι. Και έτσι ήρθα εδώ στην Ελλάδα το 2009. Τελικά ο Αχιλλέας, ο Μπέος, ο φίλος μας, που τον κάναμε και συνέντευξη στον κύριο Μπέο, έχει τόσο καλό μάτι ποδοσφαιρικά, δηλαδή γιατί όλο βγάζει παίκτες. Ναι, σίγουρα. Ο άνθρωπος ξέρει πάρα πολύ
ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο. Και δεν είναι μόνο ότι ήρθα εδώ εγώ στην Ελλάδα, έχει φέρει πολλούς παίκτες από την Αργεντινή, ο Πέος. Έχεις καμιά καλή ιστορία να μας πεις με τον Αχιλλέα, γιατί συνεργαστήκατε έτσι δύο χρόνια στον Ολυμπιακό Βόλου. Να μπει και μέσα από την Τύρα, να σας ανεβάσει την ψυχολογία, να σας ανεβάσει. Πολλές φορές, εμείς εντάξει, στο ημίχρονο κάθε φορά που τα πράγματα δεν πήγαινε καλά, κάτσομαστε όλοι έτσι, στην αποδυτήρια και περιμένουμε να ανοίγουν την πόρτα για να έρθει να φωνάξει. Γιατί έκανε, όλοι είμαστε έτσι και μετά από, δεν ξέρω, ένα λεπτό θα βγούμε στην αποδυτήρια. Μας φώναξε αυτά και τα άλλα, εντάξει, αλλά πάντα ήταν... Σ' αγάπαγε, ήταν σε συμπαθούσες. Ναι. Έχουμε καλή σκέψη. Τα λέτε ακόμα, έτσι, μιλάτε λίγο, έχετε σχέσεις. Κάθε φορά που, εντάξει, τα τελευταία χρόνια που παίξαμε εμείς στο Βόλο, ο κύριος έκανε καλές κινήσεις προς εμένα και εντάξει, αυτό το κρατάω. Δεν μπορώ να πω κάτι κακό γι' αυτό. Χαβιέρ, γιατί σε αγαπάει όλος ο κόσμος? Γιατί, ξέρεις τι, μερικές φορές λέμε, οκ, τα κάνεις τη δουλειά σου καλά, αλλά υπάρχουν και αυτοί που δεν σε πάνε, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν θα σε πηγαίνουν. Αλλά εσένα σε αγαπάνε όλοι, ακόμα και στον Άρη που παίξες μία χρονιά. Και έφυγες από εκεί, η ομάδα ήταν κακή, δεν βγήκε Ευρώπη τέλος, και έχει όλες αυτές τις αναποδιές. Σε αγαπάνε, δηλαδή γυρνάς στο Χαριλάο και σε αποθεώνουν. Γιατί σε αγαπάνε όλοι, τι κάνεις τόσο καλά και σε αγαπάνε όλοι? Και όχι μόνο αυτό, σε αγαπάνε και οι αντίπαλοι. Δηλαδή έχουμε μηνύματα, θα τα δεις μετά που θα διαβάσουμε τα μηνύματα του κόσμου. ΠΑΟΚτσίδες, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, δηλαδή που έχεις παίξει με όλους αντίπαλο και έχουν να πούν κάτι καλό για σένα. Τι πιστεύεις? Δεν βαριέσαι να σε αγαπάνε όλοι? Δεν θες να λέτε και το καμιά φορά και το βρυσίδι, ρε παιδί μου? Ο μόνος που μπαίνει στο γήπεδο και δεν το βρει κανένα. Έχω σεβαστεί πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και σου λέω από μέσα στην καρδιά μου γιατί έτσι. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και όχι μόνο εμένα και την οικογένειά μου. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σέβομαι το γήπεδο. Σεβόμαστε το γήπεδο, σεβόμαστε την μπάλα με αυτό. Αυτό, να την αγαπάμε. Και μετά από εκεί πέρα, εντάξει. Ό,τι βλέπει ο κόσμος, είμαστε έτσι. Δεν είναι ότι κάνουμε κάτι εδώ μέσα και μετά έξω αλλάξουμε. Προσπαθούμε να είμαστε όπως είμαστε έξω, να είμαστε εδώ μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι. Όταν έκανες το βήμα στην καριέρα σου και ήρθες στην Ελλάδα, είδες διαφορά στα ελληνικά γήπεδα, καλύτερα, χειρότερα? Δηλαδή, είπες ότι, όπα, εδώ πέρα λίγο είμαστε πίσω, ή έτσι όπως το φανταζόσουν? Σίγουρα ότι υπάρχουν διαφορά και στην Αργεντινή μέχρι όπως και εδώ στην Ελλάδα. Στην Αργεντινή η κόσμο είναι πιο τρελή. Πιο τρελή από τους Έλληνες. Πολλές φορές αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σε περιμένουν έξω το γήπεδο, μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα που δεν είναι ωραίο με την οικογένειά μας. Είναι πολύ πολύ δύσκολο. Εντάξει, εδώ ξέρω ότι ο κόσμος αγαπάει κάθε ομάδα που είναι στους φίλαθλους, αλλά δεν το έχω. Δεν το έχω δει πολλές φορές να τα λέω αυτό. Σαν αγωνιστική χώρη, πώς είναι τα γήπεδα, οι εγκαταστάσεις, όλα αυτά? Καλό είναι. Ωραίο. Και εντάξει, μπορεί και στην Αργεντινή το θέμα είναι ότι είναι όλοι όρθιοι. Δηλαδή στο γήπεδο, όλοι όρθιοι. Εδώ βλέπεις ότι είναι. Ευρώπη, αυτό είναι. Τώρα μερικές μέρες μετά. Δεν έχει, δηλαδή είναι μερικές μέρες μετά το τελευταίο παιχνίδι. Τώρα μπήκε σε αυτό το γήπεδο ξανά. Πατά το χόρτο. Το έχεις καταλάβει, το σκέφτεσαι ακόμα, μήπως μπορούσα να παίξω κι άλλο, μήπως πήρα βιαστική απόφαση, μήπως με κρατούσε το σώμα μου, το ξανασκέφτεσαι, ξυπνάς το πρωί το βράδυ και λες Ακόμα, εγώ πιστεύω ότι ακόμα δεν έχω καταλάβει ότι σταμάτησε ποδόσφαιρο. Δεν το έχω καταλάβει, ναι. Μίλησα αυτές τις μέρες με την οικογένειά μου και αυτά και είπαμε ότι το λέω δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν το έχω καταλάβει. Εγώ πιστεύω ότι μετά τις επόμενες εβδομάδες, όταν η ομάδα θα ξεκινήσει πάλι η προετοιμασία, εκεί να αρχίσω να καταλάβω. Δεν ξέρω πώς θα είμαι. Δεν μπορώ να σας πω. Γιατί να ξέρετε ότι φοβάμαι λίγο πώς μπορώ να είμαι μετά. Φοβάσαι να πάρεις κιλά? Όχι, δεν είναι αυτό. το ψυχολογικό. Τι θα κάνεις που δεν μπορεί? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις που δεν μπορούσες να κάνεις πριν, που έπαιζες? Τώρα. Δηλαδή θα φας, θα πιεις, θα καπνίσεις, Όχι, είναι πολύ δύσκολο, γιατί ένα ποδοσφαιριστή δεν είναι μόνο το Σάββατο που θα έρθεις να παίξεις 9 λεπτά. Λέω, ένας παίκτης είναι, ένα ποδοσφαιριστή είναι Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Όλη τη ζωή είναι. Όλη τη ζωή είναι.
με το φαγητό, με τη ξεκούραση, με όλα αυτά που κάνεις και αυτή την επόμενη μέρα. Δηλαδή είναι Δευτέρα, όχι, πρέπει να είμαι καλά με το φαγητό, γιατί Τρίτη έχω προπόνηση. Είναι Τρίτη και το ίδιο με αυτά. Είναι και μετά πας να παίξεις το Σάββατο και μετά το Σάββατο τελειώνεις, λέει, εντάξει, πρέπει να σκεφτώ μετά το άλλο παιχνίδι. Είναι έτσι, είναι 24 ώρες. Άρα είναι τώρα, τώρα που σταμάτησε αυτό, τι σου έλειψε από αυτή τη ζωή του ποδοσφαιριστή που έκανες, τι σου έλειπε και θα το κάνεις? Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να απολαύσω με την οικογένειά μου. Αυτό που να κάτσω περισσότερο χρόνο μαζί του, να αυτά. Τα παιδιά σου αυτά. Αυτά είναι τα παιδιά μου. Τα έχουμε αυτά. Δημήτρη, τα έχεις αυτά, τα έχεις πάρει. Ωραία. Ναι, αυτό είναι. Το τρίτο που είναι. Το τρίτο είναι εδώ πίσω. Όπως το βλέπετε. Ο Λεωνίδας είναι. Ο Λεωνίδας είναι αυτός. Εδώ είναι. Και τι γράφει από πάνω? Εδώ είναι. Κάτσε να σου πω εγώ. Ρεκουάρδα, θυμίσου, ναι. Και νάδι πως ποτέ που έδε κορτάρ. Αυτιά, τους... αυτιά είναι. Αυτιά τη... αυτό που έχει περισσέρει. Τα φτερά. Τα φτερά. Ναι, ναι, ναι. Τα φτερά. Τα φτερά. Του αίρες και εν. Μπορείς να αποφασίσεις. Εσύ θα είσαι αυτό που θα αποφασίσει. Μπράβο, για τη ζωή. Για τη... Ναι. Λοιπόν. Σπανομαθείς. Βέβαια. Λοιπόν, η Αργεντινή. Φημίζονται οι Αργεντίνοι, μάλλον. Οι Αργεντίνοι, αυτοί που είναι από την Αργεντινή, τέλος πάντων. Ναι. Φημίζονται για τον Τζαμπουκά, ρε παιδί μου, για σκληρά μαρκαρίσματα, για ξέρεις, για μανούρες. Ναι, ναι. Είδες τι έκανε τη Μαρία με ναι, την Παρή. Ναι, 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 ναι. Τα στόπερ ναι, ναι. Της Αργεντινής φημίζονται ότι είναι σκληροί παίκτες. Ναι, ναι. Εσύ δεν προκάλεσες ποτέ ούτε μία μανούρα, μια συμμαχία, μια φασαρία. Πώς γίνεται αυτό? Και κάποιος τη λένε κόκκινη, δεν είχε. Έχει μία. Α, έχει αλλά, μία. Δεν, αλλά δεν έφταγε. Ήταν λάθος. Ήταν λάθος, τι το είπα και εγώ μετά. Δεν θυμάμαι, αλλά ήταν στο γήπεδο Όφη. Με Άρη. Όφη Άρης, κρατήσαμε 0-1 εμείς. Ποιος το βάζει τον γκολ? Ο Γιάννιώτη. Γιάννιώτας. Ποιος σου δίνει την πάσα? Γιάννιώτας. Εγώ. Θα θυμάσαι, ε? Ναι, ναι, θυμάμαι. Έχεις καλή μνήμη. Ο διαιτητής είναι ο Μίτσιος. Ήτανε από το... Τι έγινε και σου έδωσε κόκκινη, τι έγινε? Ήτανε από εκεί, αριστερά. Έκανε την πάσα και έπαιρνε από δεύτερο δοκάρι ο Γιαννιώτας. Ναι, Γιαννιώτας. Α, για τον κόλλες. Για τον κόλλες, για τον κόλλες. Για την κόκκινη. Για την κόκκινη ήταν, νομίζω, ο Παπουλής. Ήταν εκεί. Το θυμάμαι. Ναι, ήταν εκεί και ήρθε, εγώ το περίμενα και πέταξε την μπάλα μπροστά. Έκανα αυτό εγώ και αυτός από εκεί. Α, βούτα. Βούτα Παπουλής. Και έρχεται δεύτερη κίτρινη και τώρα κάνεις λάθος, δεν είναι... Και πηγαίνουν όλοι και τον είπανε και αλλά εντάξει, λέει κόκκινη. Τελείωσε. Μετά το βίντεο φαίνεται ότι δεν ήταν τίποτα. Αλλά εντάξει, έκανε λάθος. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει. Ναι. Όλοι κάνουμε λάθος. Στεναχωρήθηκες που πήρες κόκκινη. Ναι, ναι, γιατί ναι. Ήταν η πρώτη φορά που πήρα κόκκινη. Γενικά αλλά... δεν έκανες αυτά τα σκληρά μαρκαρίσματα που είπε πριν ο Αριστοτέλης ότι οι Αργεντίνοι το έχουν. Δεν κάνεις τέτοια. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Όλοι το κάνουμε. Δεν είναι ότι σημαίνει ότι το κάνουμε για να. Για να χτυπήσουμε κάποιον, τίποτα, όχι, το κάνουμε γιατί μπορεί και να τη φάση ήταν έτσι, όπως και εμένα τον έχουν κάνει, έτσι είναι, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τρένουμε με αυτά. Να πω ότι στην Ελλάδα ο Ούμπι έχει παίξει 28.991 λεπτά. Αυτό σημαίνει περίπου σε όλα τα χρόνια πάνω από 74 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή τα τελειώνει τα μάτς. Βασικά το 74 σημαίνει ότι έχει παίξει. Είναι βασικός προφανώς. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Είναι φοβερό η συνέπεια που είχε σε όλη την καριέρα του. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως. Αντάλλασες το σεβασμό και την αγάπη, ένα κομμάτι του σεβασμού και της αγάπης που πήρες, με έναν τίτλο? Δηλαδή, λέω, ρε, θέλεις να μην είσαι τόσο αγαπητός που είσαι οικουμενικά αγαπητός, ναι, αγαπάνε όλοι, δηλαδή. Να είσαι λιγότερο αγαπητός είναι, και να έχεις κερδίσει ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα. Σίγουρα ότι είναι κάτι σημαντικό, κάτι και για τις ομάδες είναι καλό να πάρεις ένα κύπελο, ένα τίτλο. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό για μένα είναι το σεβασμό και την αγάπη. Ναι. Σίγουρα ότι, άμα μου λες, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε, όλοι παίξουμε για να κερδίσουμε κάτι. Αλλά μετά από αυτό που έχει γίνει στο τέλος της καριέρα μου, αυτό που είδα από όλους, από τους φίλους του διαδρομήτου και ο κόσμος που με στείλανε μήνυμα, αυτό είναι κάτι που δεν το κερδίσεις. Ναι. Και δεν το ανταλλάζεις με τίποτα. Ναι. Ποια είναι πιο δύσκολα, Ούμπι, τα αγγλικά ή τα ελληνικά? Τα ελληνικά. Τα αγγλικά τα ξέρεις καλύτερα. Δεν ξέρω, αλλά τα ελληνικά. Λοιπόν, να του κάνω ένα δύο quiz. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, επειδή το βλέπω τρεκαλός, γι' αυτό το θυμάται.
Ναι. Πόσες συμμετοχές έχεις με τον Ατρόμητο? 278 σε όλες. Ναι. Και μετά στο Super League 228. Δεν το, μόνο τα, τα συνολικά έχω. Ναι, γκολ, ξέρεις. 28, 27, εκεί. 29. 29. Ναι. Θα είμαι το τελευταίο. Ναι. Με ποιον προπονητή στην καριέρα σου στην Ελλάδα σκόραρες τα περισσότερα γκολ? Στο Παράσκο. Όχι. Νομίζω είναι τη χρονιά που βγήκες στην καλύτερη ενδεκάδα της Super League. Παράσκο δεν ήταν. Με Τσιόλι. Με Τσιόλι στον Άρη. 11 γκολ σε 52 μάτς, όχι στον Άρη, στο Ολυμπιακό Πόλιο. Στον Ολυμπιακό Πόλιο, εντάξει. Ναι. Αλλά μετράμε εκεί βήτα και... Όλα. Ναι. Κύριος. Πότε ήταν αυτό, 13-14? Όχι, 9-10. Θέλω, εντάξει, στο Βόλο είπες, όχι στο... Θυμάμαι πολύ τον κύριο Τσιόλι, γιατί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ όταν εγώ ήρθα στην ομάδα στον Ολυμπιακό Πόλιο. Όταν ήσουν στον Άρη, είχες βγει πρώτο σε assist. Είχες περισσότερες assist. Και στον Ολυμπιακό Πόλιο, νομίζω. Ναι. Με ποια ομάδα έχεις παίξει 19 φορές, 19 μάτς και δεν έχεις γκολ? Κόντρα τον έχεις. 19. Για να δούμε. Όχι. Όχι. 19. Δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ. Γιάννη να μπορεί. Γιάννη. Πέντε νίκες, πέντε σοπαλίες, 9 ήττες. Και 4 δοκάρια. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Γιάννη, ναι. Εντάξει, θα σε ρωτήσω πόσες assist έχεις στην καριέρα σου στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω αν θυμάσαι αυτό. Δεν θυμάμαι. Είναι πολλές. Εντάξει, αυτό άστο είναι 83, είναι διπλάσια σχεδόν από τα γκολ. Και ένα τελευταίο. Ναι. Έχεις 13 στα 15 πέναλτι στην Ελλάδα. Έχεις χάσει 2. Ναι. Ποια είναι αυτά τα 2 και ποιος τα πιάσει? Καρδίτσα, Ολυμπιακό Πόλο, Καρδίτσα. Ναι. Αυτό είναι 2009. Πού το θυμάσαι? Στο 88-89 ήταν εκεί, στο λεπτό. Ναι. Τώρα το τερματοφύλακα δεν το θυμάσαι όμως. Δεν θυμάμαι. Κουτσόπουλος. Εντάξει. Όχι ο σεφ. Και τώρα το τελευταίο, πριν 2 χρόνια, νομίζω με τη Λάρισα εδώ, σε αυτό το τέρμα. Στις καθυστερήσεις. Ναι, στις καθυστερήσεις. Στο 0-0. 1-1. 1-1. Τερματοφύλακας. Τώρα το παιδί που πήγαινε στο Ολυμπιακό. Κρίσιμο. Ναι. Καλός τερματοφύλακας. Καλός. Να σε ρωτήσω, έχουμε άλλο quiz? Όχι, δεν έχω. Να σε ρωτήσω, επειδή είπε και ο Αριστοτέλης πριν για τις assist και μίλησα και εγώ και με τον Στέλιο τον Ανδρίκο, το φίλο σου που ήταν συμπαίκτη στον Ολυμπιακό Βόλο. Να δώσουμε χαιρετίσματα στον Στέλιο. Φίλο μου. Φίλο σου, ο Στέλιος. Γενικά προτιμούσες να δίνεις την μπάλα να τη βάλει κάποιος άλλος μέσα από το να. Δηλαδή, σου άρεσε αυτό το συνέστημα? Μ' άρεσε αυτό. Είχες ευκαιρία δηλαδή εσύ να σουτάρεις και ήθελε και την έδινες, έτσι. Ναι. Μ' άρεσε. Είναι κάτι ωραίο. Δηλαδή, είναι καλό. Το οποίο σημαντικό. Κάνεις δύο να χαίρονται που λένε. Ναι. Το καλό είναι να κρατήσει ομάδα. Δεν είναι. Ναι. Μπορώ να βάζω εγώ λίγο. Αλλά εντάξει, να κρατήσει ομάδα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε με assist, με κάτι. Ναι. Με μια καλή άμυνα που μπορούμε να κάνουμε, να κόψουμε την μπάλα και να δώσουμε. Θα το κάνουμε. Έτσι. Αλλά είναι κάτι που χαίρομαι που μπορούσα να κάνω αυτό. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου συμπαίκτης όλα αυτά τα χρόνια που θα ήθελες να τον είχες σε όλες τις ομάδες μαζί σου? Είναι ο άνθρωπος που ταιριάξε περισσότερο εδώ και εκτός γηπέδου? Είχα, εντάξει, τον Ματίας Ιγλέσια. Είχαμε παίξει μόνο εξάμηνο εδώ, ένα εξάμηνο. Ναι. Πέρασαμε πολύ καλά και εκτός και εντός γηπέδου. Είμαστε σαν οικογένεια, δηλαδή θα ήθελα να τον είχα και άλλα χρόνια. Και άλλα χρόνια. Κοντά μου. Ναι. Λοιπόν, διακόπτουμε αυτό το εκπληκτικό guest για ένα ανεπανάληπτο spam. Αν θέλετε να συνεχίσουμε να κατακτούμε το ίντερνετ και να φέρνουμε αυτούς τους εκπληκτικούς καλεσμένους, βοηθήστε μας. Μπείτε στο betarade.gr, δείτε τις αξιολογήσεις των στοιχηματικών και κάνετε εγγραφή μέσω του site μας σε όποια στοιχηματική θέλετε. Αρκετά με το spam, συνεχίζουμε το guest. Και τώρα που λες και οικογένεια, πες μας λίγο το story. Και Ναπολεόνι, σίγουρα και Ναπολεόνι. Και Ναπολεόνι, με τον Στέφανο. Ναι. Α, Ναπολεόνι. Έχουμε περάσει πολλές καλές στιγμές εδώ, σε αυτό το γήπεδο. Έχουμε κάνει. Ωραίος. Τα παστέλνω καλά. Με κατάλαβε και αυτό και εγώ το κατάλαβα. Τις κινήσεις που έκανε και αυτά. Πες μας τώρα για την οικογένειά σου. Ενώ μας είπες ότι υπάρχει μια ιστορία που σε τύλιξε η γυναίκα σου από πολύ μικρό. Δηλαδή,
Πώς έγινε αυτό τώρα, το πότε σημαίνει. Κατάλαβα ότι θα γινόσουν γνωστό ποδοσφαιριστή διάσημο. Είμαι μαζί με τη γυναίκα μου 20 χρόνια. Είμαστε μαζί. Έχουμε τα τρία παιδιά. Εντάξει, το μεγάλο έχει 19, η κόρη 16. Είσαι πατέρας από 21 χρονών, 22. Όχι, από 20. Δηλαδή με το που γνωριστήκατε είναι έγκυος. Σχεδόν. Μετά από ένα εξάμηνο εκεί. Μπράβο, ναι, εκεί. Και από το σχολείο είμαστε μαζί. Δηλαδή, εγώ άργησα να τελειώνω το σχολείο, πέρασαν 2 χρόνια και μετά τέλειωσα. Και αυτή είναι πιο μικρή από μένα. Μας είπες ότι είσαι ο καλός μαθητής. Έτσι, του 7,5 στα 10. 6,5-7. Καλός, εντάξει, καλός. Και έχουμε αυτούς 20 χρόνια μαζί. Έχουμε τα τρία παιδιά. Το τελευταίο είναι το μικρό μας Λεωνίδας. Τα άλλα δύο τα ονόματά τους? Φακούντο, Δάνα. Φακούντο είναι έτσι συνηθισμένο όνομα στην Αργεντινή. Ναι. Σαν πιο ελληνικό είναι το Φακούντο. Εντάξει, είναι καλά. Ναι, το ξέρω. Και αυτά. Είμαστε μια ζωή μαζί. Μια ζωή. Και ήταν για αυτήν δύσκολο το βήμα να σε ακολουθήσει εδώ στην Ελλάδα? Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Δύσκολο στην αρχή. Ναι. Και όντως ήταν δύσκολο και για αυτήν, γιατί ήταν πολύ μικρή όταν είχαμε τα παιδιά. Δεν ξέραμε τίποτα. Μετά τα χρόνια που περάσανε, τώρα τα παιδιά είναι μεγάλα και όλα, και λέμε τα ξέρουμε όλα. Σαν γονείς τα ξέρουμε όλα. Και ήρθε τώρα ο Λεωνίδας. Και μετά από χρόνια ήρθε ο μικρός, ο Λεωνίδας, και λέμε δεν ξέρουμε τίποτα. Αρχικά δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή νιώσουμε εμείς. Νιώσατε πάλι. Ξυπνούσατε τα ξημερώματα το βράδυ. Όλα αυτά. Αλλά είμαστε και εμείς, έχουμε αλλάξει, γιατί όταν είμαστε πιο μικροί δεν ξέραμε, αλήθεια είναι που δεν ξέραμε πολλά πράγματα, δεν ξέραμε τίποτα. Και τώρα σιγά σιγά, εντάξει, κάποια πράγματα, και τώρα έχουμε πιο ηρεμία, πιο εντάξει, το κρατάμε, και αυτός είναι κάτι, ο Λεωνίδας είναι, μας λένε όλους. Ούμπι, γιατί Λεωνίδας, το όνομα δηλαδή? Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα μετά από 2-3 χρόνια, ξέραμε την ιστορία του Ράι Λεωνίδας. Αυτά. Και μας άρεσε το όνομα. Και λέγαμε όταν θα έχουμε ένα παιδί, θα το φωνάξουμε Λεωνίδα. Σκληρό όνομα. Σκληρό. 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 Αλλά μας άρεσε. Δεν πληροφορίζει μας. Τα άλλα παιδιά έχουν 2 ονόματα. Δηλαδή, Φακούντο είναι Φακούντο Χαβιέρ, Δάνα είναι Δάνα Λουχάν. Και αυτός είναι Λεωνίδας. Λεωνίδας μόνος είναι. Λεωνίδας Ομπίες. Έτσι. Εδώ οι πληροφορίες μας λένε ότι με το γιο σου έχετε θέματα στο σπίτι. Ότι μαλώνετε, ότι κάτι διαφορές, όμως έχετε διαφορές στις ομάδες στην Αργεντινή. Υποστηρίζετε άλλη ομάδα. Το μεγάλο, ναι. Το μεγάλο, μιλάει ελληνικά ο μεγάλος. Ναι, μιλάει τέλεια. Και η κόρη μιλάνε τέλεια. Δεν ξέρουμε τίποτα από Αργεντινή. Μιλάμε για σχολείο, δεν ξέρουμε τίποτα. Εντάξει, μιλάνε τα γλώσσα μας, ισπανικά μιλάμε εκεί. Αλλά σχολείο δεν ξέρουν τίποτα. Ξέρουν τα πάντα από εδώ. Από Ελλάδα. Ό,τι μπορεί να το ρωτήσει, θα τι απαντήσει. Τι ομάδα είναι? Τι ομάδα είναι στην Αργεντινή ο μικρός? Θα πω εγώ τι ομάδα είμαι εγώ. Γιατί είναι το πιο σημαντικό. Εμένα κάλετε συνέντευξη, κάλετε κι μου. Εγώ είμαι River. Σε River, Είμαι River. Και αυτό θέλει να κάνει κόντρα. Κόντρα στον παπά, Στον παπά, και είναι Boca. Και γίνονται ομοιρικοί καυγά. Δηλαδή τσακώνεστε όταν βλέπετε το. Εκεί φώναξουμε. Έχει θέματα, η υπόθεση. Ναι. Τώρα, επειδή λέμε και τσακώνεσαι, φωνάζει. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, Χαβιέρ, ποιο είναι το. Αυτό που σε ενοχλούσε περισσότερο εδώ πέρα, σε ενοχλούσε η διαιτησία, σε ενοχλούσε ο κόσμος που φώναζες και έβριζε. Τα επεισόδια. Τι σε ενοχλούσε εδώ που δεν το καταλάβεις? Δηλαδή, γιατί εμείς είμαστε Έλληνες και γουστάρουμε να γκρινιάζουμε, γουστάρουμε να μιλάμε για τη διαιτησία. Όχι, το θέμα είναι ότι αυτό που με ενόχλησε πιο πολύ είναι ότι δεν αντέχουν το λάσο. Δηλαδή, το λάσο που μπορεί να έχει ένα διαιτητή, ένα παίκτη, πάντα το κοιτάμε ότι για κάποιο λόγο το έκανε. Αυτό δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι όλοι κάνουμε λάθος. Σίγουρα ότι μέσα στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλά πράγματα. Τι να σας πω εγώ. Αλλά δεν είναι καθαρό τελείως. Ναι, αυτό είναι. Πρέπει να έχουμε πιο υπομονή. Δηλαδή να είμαστε λίγο. Okay, μπορεί να γίνει ένα διαιτητή να κάνει ένα λάθος. Ένα παίκτη μπορεί να κάνει ένα λάθος. Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε κάποιον για αυτό το λόγο. Δεν λέω ότι το σκοτώσουμε. Ναι. Το λέω, να μην το δικάζουμε. Αυτό είναι, ήταν κάτι που λέω. Γιατί το κάνουμε? Εντάξει, αυτό φαίνεται και από τη δικιά σου εξέλιξη μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ότι ήσουν ήρεμος, δεν διαμαρτυρώσουν. Εντάξει,
Δεν γίνεται μπορεί, να μην διαμαρτυρηθεί ποτέ. Ναι, μπορεί. Κάποια φορά θα. Ναι, γιατί θυμάμαι το τελευταίο που έγινε με τον Ολυμπιακό που μπήκα εκεί με το διαιτητή. Γιατί έβλεπα κάτι που δεν μ' άρεσε. Είναι αυτό. Αλλά εντάξει, τελείωνε εκεί. Τελείωνε και ό,τι είναι εδώ μέσα στο γήπεδο. Τελείωνε εκεί. Όλοι κάνουμε λάθος. Πώς βίωσες την απώλεια του Μαραντόνα, επειδή για εσάς και για όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά για εσάς τους Αργεντινούς, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι, νομίζω σίγουρα. Είναι το ερέθισμα για να γίνεις ποδοσφαιριστής ο Μαραντόνα. Σίγουρα. Όταν όλοι είμαστε μικροί, λέγαμε ποιον είσαι εσύ, εγώ Μαραντόνα. Όχι, εγώ Μαραντόνα. Ναι, αυτά. Υπήρχε πολύ συναχώρια εκεί μέσα στην Αργεντινή. Ναι. Πολύ. Γιατί όλοι τον αγαπήσαν πάρα πολύ τον Μαραντόνα. Έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο ποδόσφαιρο. Μετά από. Εντάξει, και Αργεντινή το 1982, με όλα αυτά που έχει περάσει με την Αγγλία και όλα. Μετά πήγαινε στο Μουντιάλ 86 και ο Μαραντόνα έκανε παπάδες και κέρδισε και σαν ότι εμείς τον είχαμε Θεός. Ναι. Το 94 θυμάσαι με ποιον έπαιξε. Ναι, θυμάμαι. Και έβαλε και γκολ ο Μαραντόνα. Ναι, θυμάμαι. Το έβλεπες. Ναι. Και μετά ξανά έπαιξε η Αργεντινή στην Νότια Αφρική. Ναι. στο Περιστέρι, Χαβιέρ, γιατί τόση αγάπη, γιατί έκατσες εδώ, γιατί έδεσες στον Ατρόμητο, τι ήταν αυτό που σε κέρδισε εδώ? Εγώ την πρώτη χρονιά, την πρώτη φορά που ήρθα στον Ατρόμητο, υπόγραψα 2 χρόνια συμβόλαιο. Mm. Τα πράγματα εντάξει, ευτυχώς πηγαίνανε καλά και μετά η ομάδα ήθελε να, όπως και εγώ τον ήθελα, να ανανεώσουμε άλλα 2 χρόνια και το κάναμε. Μετά σιγά σιγά με τα χρόνια, αγαπάς την ομάδα, δεν είναι ότι δεν μπορείς να αγαπάς την ομάδα. Και είσαι το καλύτερο για την ομάδα. Γι' αυτό, αλλά μετά, εγώ πάντα προσπάθησα να βοηθήσω στις παίκτες μου όσο μπορούσα. Αλλά αυτό ήταν κάτι που βγήκα από μέσα μου, δεν ήταν. Αυτά είναι. Και ό,τι είναι εκεί μέσα, τα παιδιά έχουν σεβασμό γιατί ό,τι έγινε, εγώ τους μίλαγα εκεί μέσα. Δεν πήγα να προστατεύσω ποτέ. Ναι. Αυτό. Έχεις βάλει μερικά μεγάλα γκολ. Στην Ευρώπη. Ειδικά στην Ευρώπη. Είναι ένα με την Τουνάισκα που το βάζει που είναι γκολάρα. Ναι. Ποιο είναι το πιο ωραίο γκολ που έχεις βάλει εδώ? Στην Ελλάδα. Με τον Ατρόμητο. Αυτό του Νάσκα ήταν ναι, καλό. Και μετά σε αυτό το γήπεδο, 2 γκολ που κρατάω είναι ένα με Τσάντι. Εκεί. Και οι 2 εκεί, σε αυτό το δέρμα. Ναι. Μετά με τον Πάουκ. Α, ναι, με τον Πάουκ ήταν σε ένα σουτ. Ναι, με τον Πάουκ. Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτή τη στιγμή που έκανες ένα διάλειμμα από την Ελλάδα και αποφάσισες να πας στην Τουρκία. Ναι. Πώς πήρες την απόφαση και φυσικά μετέπειτα φαίνεται ότι μετάνιωσες γιατί ξαναγύρισες στην Ελλάδα. Μετά τον Άρη ήταν αυτό, μετά τον Άρη, στο 12-13. Και βρήκες και τον Κούπερ εκεί. Ήταν Έκτορ Κούπερ, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ήταν Έκτορ Κούπερ εκεί. Είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο, εντάξει, ήταν κάτι που εγώ τον Κούπερ τον είχα πολύ ψηλά. Και έβλεπα ότι ήταν καλή ευκαιρία να πάω εκεί. Δεν πέρασε καλά εκεί στην Τουρκία? Δεν πέρασαμε καλά. Εντάξει, η ζωή είναι πολύ διαφορετική, διαφορετική. Από εδώ. Ναι. Και ο κόσμος είναι διαφορετική, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Και θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που πηγαίνουμε εκεί με την οικογένειά μας και του λέω τα παιδιά, σας παρακαλώ, δεν θέλω να μάθουν τίποτα από εδώ. Δεν θέλω να μάθουν τίποτα από Τουρκία. Δηλαδή τη γλώσσα, γι' αυτό έλεγα. Ήταν μικρή. Τη γλώσσα, τους έλεγα. Μετά από ένα μήνα έρχονται και μου λένε κάποια πράγματα με τα τουρκικά. Και λέω πω ότι. Έχεις καταλάβει ότι η κόντρα αυτή που έχει. Εντάξει, φίλοι είμαστε με τους Τούρκους. Δεν είναι κάτι. Εγώ το έλεγα γιατί έχω και κάποιους φίλους εκεί. Δεν είναι κάτι. Ναι. Το έλεγα μόνο γιατί λέω. Δεν ήθελα να το μπερδεύουμε. Ναι, να του μπερδεύει με γλώσσες. Ήταν ισπανικά, ελληνικά και το τουρκικά. Τελείω, παρακαλώ να. Και μετά από ένα μήνα. Απίστευτο. Αλλά ήταν μικρή. Υπάρχει μια αντίστοιχη κόντρα Βραζιλία-Αργεντινή. Εσείς έχετε κόντρα με τους Βραζιλιάνους? Όχι, είναι μόνο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Είναι εκεί, είναι ντέρμπι που μιλάνε. Εντάξει, Αργεντινή, εμείς είμαστε καλύτερα. Εσύ, Βραζιλία. Όχι, εμείς είμαστε καλύτερα. Αυτά. Εμείς έχουμε 3 μουντιάλ. Εσείς έχετε. Αυτά. Μόνο αυτά. Εσείς όταν ήσασταν μικροί, έλεγες ρε παιδί μου ότι εγώ μ' αρέσει ο Πελέ. Δηλαδή, μπορούσες να το πεις. Μ' αρέσει, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ήταν ότι έπρεπε να διαλέξει μόνο ή δεν ήταν. Όχι. Δηλαδή και τώρα υπάρχουν στην Βραζιλία πολλοί, υπάρχουν πολλές ομάδες που παίρνουν παίκτες από Αργεντινή. Ναι. Ή μπορεί και προπονητές. Ούπι, τώρα η συνέχεια σε βρίσκει πάλι εδώ, έτσι. Δεν θα φύγει, να το πούμε και στον κόσμο. Πήρε πόσο στο συντονιστή ποδοσφαιρικού τμήματος. Ναι. Καταρχάς,
τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος σου, τι έχετε συζητήσει με τον πρόεδρο, τι θα κάνεις δηλαδή στην ομάδα. Πρώτα απ' όλα να πω ευχαριστώ το ΕΚΟΠΗ και όλα τον κύριο Σπανό μαζί με τον κύριο Αγγελόπουλο για αυτό που έχουν σκέψει προς εμένα για το πόσο, για το νέο πόσο. Θα είμαι εκεί κοντά στην ομάδα, κοντά στο παίκτη, είναι κάτι που και εγώ ήθελα αυτό γιατί νιώσω... Να είσαι στο χώρο να μυρίζεις κοντά. Να μυρίσουμε ακόμα, να μυρίσουμε, εντάξει. Έχουμε περάσει τη γραμμή, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Μπορείς να κάνεις καμιά προπόνηση άμα θες. Μπορεί, αλλά μόλις είναι τα παιδιά, δεν μπορώ να... Ναι. Άμα δεν συμπληρώνουν, άμα είναι 11 και 10. Για κανένα διπλό, για κανένα οικογενειακό. Θα είμαι εκεί, όχι κανένα. Ουσιαστικά θα είσαι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη διοίκηση και στους παίκτες. Ναι, εκεί θα είναι. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε και καλά και όλα, για να βοηθήσουμε στην ομάδα, να βοηθήσουμε τους παίκτες και όλα. Αυτά. Και θα έχεις και το μάτι στην Αργεντινή. Ναι, κάτι τέτοιο είπαμε, αυτά. Με φαβάλλει εκεί, έτσι, εντάξει. Υπάρχουν κάποια παιδιά που θα μιλήσουμε τώρα. Τώρα που σταμάτησα θέλω να ηρεμήσω και όλα αυτά θα δούμε. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένο γιατί μπορούμε να συνεχίσουμε με την οικογένεια που είναι ατρόμητο. Αυτό. Λοιπόν, ο φίλος ο Στράτος ρωτάει ποια είναι η καλύτερη έδρα του πρωταθλήματος. Η πιο καυτή, έτσι, εκεί που έμπαινες όταν υπήρχε κόσμο στα γήπεδα και έλεγες πω πω πώς θα φύγουμε από εδώ, ατμόσφαιρα καυτή. Εντάξει, στο γήπεδο Χαριλάουνες. Ο φίλος ο Τζον Λία κάνει μια ερώτηση που απορώ την κάνουμε εμείς. Ποιο είναι ο πιο δύσκολο αντίπαλο που είχε ποτέ εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή το πιο δύσκολο αμυντικό χάφ, α πούμε, ο πιο δύσκολο χάφ που έπαιξε. Ο Φορτούνη, ξέρω εγώ, ο Καμαρά, ο Τσόρι. Ο Φορτούνη είναι παικτάρα, είναι παικτάρα Κώστα. Ο φίλο ο Καλαμαριά, λέει Super 3, μόνο Ριανό είναι. Πώς ήταν η χρονιά του στον Άρη, αν ήθελε να παραμείνει στην ομάδα τότε. Ναι, μετά εγώ είχα παίξει εκεί 27 παιχνίδια. Θέμα αγωνιστικό, πιστεύω ότι ήταν καλό. Και ήθελα να μείνω στην ομάδα, δεν ήθελα να φύγω. Είχα κάτι που είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο εκεί την ώρα και όπως και εγώ και ο πρόεδρος θέλαμε να μείνω, αλλά αυτό το λόγο του οικονομικού που η ομάδα έχει μεγάλη πρόβλημα, δεν μπορούσαμε να αυτό. Ο Φώτης ρωτάει Μπατιστούτα ή Αγουέρο. Μπατιστούτα. Γνώμη για τον κύριο Σπανό, ρωτάει ένας φίλος εδώ. Κύριος. Ένα κύριος. Ο Ιερόθεος ο φίλος ρωτάει, αν είχες την ευκαιρία στην καριέρα σου να πας σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ, ποια από τις τρεις θα διάλεγες. Ή ΑΕΚ. Συγγνώμη, ή ΑΕΚ. Ποια από τις τέσσερις θα διάλεγες. Ατρόμητο. Σωστό. Ο φίλος ο Τζόρτζ λέει, πιστεύει ότι ο γιος του μπορεί να παίξει μπάλα επαγγελματικά. Δεν ξέρω. Εγώ πάντα τους λέω ότι πρέπει να διαβάσουν αυτό, να κάνουν ένα δρόμο με το ποδόσφαιρο και άλλο δρόμο με το σχολείο. Μετά από εκεί και πέρα θα δούμε. Μακάρι να μπορεί να παίξει, μακάρι. Αλλά... Ο Στάθης ρωτάει, σε δυσκόλεψαν τα ελληνικά. Δηλαδή, όταν άρχισες να μαθαίνεις, διάβασες ή τα έμαθες από τη ζωή, την καθημερινότητα, από τους συμπαίκτες. Καθημερινότητα. Σε δυσκόλεψαν γενικά στην αρχή. Ναι, στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Αλλά εντάξει, μετά σιγά-σιγά είχα 2-3 παιδιά που μιλάγανε καλά τα ελληνικά και με βοήθησαν και όλα. Τώρα, επειδή είδα ένα όνομα και μου ήρθε μια ερώτηση, φίλος ο Μάικ λέει για Μόνχε και Μπρέσκα που ήσασταν μαζί. Ναι. Και θέλω να σου ρωτήσω, Μπρέσκα ήταν το σώμα του έτσι ή είχε και κιλά παραπάνω, ήταν χοντρούλης. Ήταν λίγο, το σώμα του ήταν έτσι, αλλά ήταν λίγο χοντρούλης, ήταν πολύ γρήγορος. Πολύ. Δεν το έχω καταλάβει εγώ, πώς μπορεί να είσαι τόσο γρήγορος. Αλλά ήταν πολύ γρήγορος. Ναι. Με Μόνχε και Μπρέσκα ήσασταν καλή και τριάδα φωτιά. Ναι. Αν σκέφτεσαι να ασχοληθείς με την προπόνηση, με την προπονητική, θες να γίνεις προπονητής, το σκέφτεσαι. Τώρα όχι. Είχες ποτέ πρόταση από μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ? Και ναι. Είχες, Ναι. Από ποια, θες να πούμε? Έτσι καλώς τώρα θα μάτσεις, δεν έχει σημασία. είχαμε κάποια πρόταση από... Και γιατί δεν προχώρησε, πιστεύεις? Μάνατζερ. Μπορεί. Ποια ήταν, ο φίλος ο Άκης κάνει ερώτηση, ο Φωτιά, λέει ο φίλος εδώ, ποια ήταν η καλύτερη ατάκα από τον Μπέο? Μια ατάκα δηλαδή που τη θυμάσαι και δεν θα την ξεχάσει ποτέ, θα την πάρεις όταν φύγεις από τη ζωή, θα τη θυμάσαι ακόμα. Να μπει μέσα στο γήπεδο με το... Γιατί το διαιτητή δεν ξέρω τι έκανε εκεί την ώρα, μιλάμε που ήταν εκεί. Και θα μπει μέσα στο γήπεδο, ήταν εκεί και θα μπει μέσα. Πέρασε όλο το γήπεδο με το... Πώς το λένε αυτό που κρατάμε για όταν βρέχει. Ομπρέλα. Την ομπρέλα μέχρι εκεί. Δηλαδή περπάτησε 60 μέτρα. Παράγουα. Ναι, παράγουα αυτό, μέχρι το διαιτητή.
και κάτι του είπε και αυτά και τα άλλα. Και εμείς όλοι καθόμαστε εκεί, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λέει, τι έχει κάνει. Την ώρα του αγώνα. Την ώρα του αγώνα μιλάμε. Την ώρα του αγώνα. Ναι. Και λες τι γίνεται τώρα, τι γίνεται τώρα, δεν. Ναι, ναι. Λέει ο φίλος ο Άγχελ, λέει τι θα του λείψει και πολύ από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα του λείψει η προπόνηση, θα σου λείψει τα αποδυτήρια, ο αγώνας, η σχέση με τους παίκτες, τι θα σου λείψει. Αυτό το γήπεδο. Το γήπεδο. Φωνάξει, το γήπεδο θα μου λείψει. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ρωτάει, Μάρκο Λιβάγια ή Γιουσέφ Ελαραμπή. Δύο, yeah, καλό, καλό είναι. Και οι δύο καλούς παίκτες. Και οι δύο, ε. Αλλά ένας είναι. Είναι το Ελαραμπή, είναι πιο. Δύσκολο, καλός παίχτης, δύσκολο να το μαρκάρεις. Ναι, 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 πολύ, πολύ εύσυνο να βγει μέσα στην περιοχή. Ξέρεις με το σώμα του που το γυρνάει όλα, είναι καλός παίχτης, πολύ καλός. Ναι. Διαφορετικός παίχτης και οι δύο. Ο Θεόφιλος εδώ στο Facebook ρωτάει, αισθάνεσαι την Ελλάδα σου δεύτερη πατρίδα, και το είπαμε αυτό. Ναι. Υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ Ελλήνων και Αργεντινών, δηλαδή σε τι μοιάζουμε εμείς με τους Αργεντινούς, σε τι μοιάζουμε οι άνθρωποι, Έλληνες και Αργεντινοί. Δεν ξέρω αν μοιάζουμε πολύ. Α, δεν μοιάζουμε. Δεν μοιάζουμε πολύ. Δεν σε μπορεί, τι διαφέρουμε τότε. Εντάξει, όλοι να σε. Πάντα το βλέπεις με χαμόγελα. Ναι. Πάντα, ό,τι και να γίνει. Ναι. Ό,τι και να γίνει, πάντα χαμογελάνε. Και στο φανάρι. Εντάξει, μπορεί στο φανάρι να λένε, κορνάρουν και όλα. Εντάξει. Αλλά ο Αργεντίνος είναι διαφορετικό. Ναι. Είναι όταν έχει κάτι. Ναι. Είναι. Τρελαίνεται. Έχει τύχει σε φανάρι να κάποιο να σου πει κάτι και μετά να δει ότι είσαι εσύ και να σου πει. Όπα, sorry. Όχι, δεν μου έχει. Καμία φορά ένας νομίζω με έκλεισε εκεί και μετά κατάλαβε ότι ήμουν εγώ και συγγνώμη λέει, αλλά εντάξει τίποτα. Λοιπόν, θα σου πω κάνα δυο λέξεις. Και σκέψου και εσύ τι θέλω. Να δούμε αν μπορείς να τις πεις στα ελληνικά. Αποδιοπομπαίος τράγος. Αποδιοπομπαίος τράγος. Ωραία, αυτή ήταν η πιο δύσκολη που είχα. Δεν είχα άλλη. Εξυπηρέτηση. Εξυπηρέτηση. Εντάξει, καλό. Καλά. Κολυμβήθρα. 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 Το λέει, το λέει. Κολυμβήθρα. 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 Δερματοστιξία. Δερματοστιξία. Όπα, όπα, όπα. Ξανά. Δερματοστιξία. Όχι, όχι, όχι. Για να δω. Δερματοστιξία. Δερματοστιξία. Μπράβο. Δερματοστιξία. Θα κάνεις τατουάζ για τον Αντρόμητο. Ένα περιστέρι κάνε, ρε παιδί μου. Για να δούμε. Λοιπόν, διεύθυνση. Διεύθυνση. Εξερεύνηση. Εξερεύνηση. Απευδίζω. Απευδίζω. Πιβδίζω. Απευδίζω. Όχι. Με ζού. Απευδίζω. Απευδίζω. Δεν έχει. Το ζήτα δεν μπορεί να το πει. Απευδίζω. Ζέβρα. Ζέβρα. Α, το έχει στην αρχή τη λέξη. Το έχει. Απευδίζω. Ωραία. Εντάξει. Θα μ' ακούνε τώρα τα παιδιά και δεν θα καταλαβαίνω τίποτα. Άσπρη πέτρα ξέσκασπρη. Ούτε εσύ δεν μπορούσε. Άσπρη πέτρα ξέσκασπρη. Ξέσκασπρη. Άσπρη, ναι, ναι. Όχι, όχι. Καλά, αυτό δεν μπορώ να το πω. Ο Βερίδη είναι καλύτερος. Καλύτερος. Ο Βερίδη δεν μπορούσε να πει τίποτα. Ο παπάς ο Παχής έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά Παχή έφαγε παχιά φακή. Ο Χαβιέρ επιλέγει τη δεξιά μπύρα. Ναι. Για να δούμε. Ο Λάτζαρος δεν βρήκε καμία πάντως. Θα έχω μια ευκαιρία μόνο. Όχι. Εντάξει. Μέχρι το βράδυ δεν θα είμαστε. Τα βρήκαμε. Με την πρώτη. Και μετά σου λέει. Και μετά σου λέει ο Λάζαρος έχει παίξει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, πήρε πρωτάθλημα. Τι να το κάνω, ρε φίλε. Τώρα τι να. Κάτι δείχνει. Εμείς τι να κάνουμε. Τι να παίξουμε. Αφού τη βρήκε. Λοιπόν, εγώ λέω την αριστερή εκεί. Οκ, εντάξει. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν θα την πετύχω. Σου αφήσαμε την εύκολη, γιατί έχεις θέμα. Είναι τελικό Champions League. Με έχει κατά, ναι. Ξέρεις ποιος είναι, σαν τον Μπέκαμ και τον Μπάτζιο που χάσαν τα πέναλτι στο τέλος. Ναι. Τώρα μπορεί να τη σηκώσει στον αέρα χωρίς λόγο, ρε, έτσι. Κάνει έτσι, κάνει Ζιντάν. Κάνει Ζιντάν. Ραμπόνα, ραμπόνα. Σαν τον Αγουέρο που έκανε ραμπόνα προχθές και την έπιασε άλλος έτσι. Για δούμε. Έλα, αριστώ. Εντάξει, παιδιά, τώρα που τελειώσαμε, πέρασα πολύ ωραία. Είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτά. Και πέρασαμε όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς.